Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ δεν είμαι του προφορικού, είμαι του γραπτού λόγου και θα σας τα πω γραπτός. Καλησπέρα αγαπημένοι φίλοι. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι κι εγώ απόψε κοντά σας και ευχαριστώ από καρδιάς την ομάδα αυτή των νέων ανθρώπων που μέσα σε γκρίζους καιρούς σηκώνει ψηλά τη σημαία του πολιτισμού, του αληθινού πολιτισμού και όχι του δήθεν και του καιροσκοπικού. Με κάλεσαν εδώ σαν συγγραφέα. Αλλά εμένα αυτή η λέξη μου φαίνεται σαν βαρύ παλτό τον Αύγουστο μήνα. Μια λογοτέχνησα είμαι. Και όπως με αποκάλεσε σε ένα ξέσπασμα ενθουσιασμού ένα απλό παιδί της οικοδομής και μ' άρεσε πάρα πολύ που μου φώναξε «Γεια σου ρε μάστορα!» Και ήταν ό,τι πιο αληθινό έχω ακούσει. Πιστεύω ότι... και το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια, ότι δεν είμαι καλύτερη από κανένα, είμαι απλά λίγο διαφορετική. Έγραφα από μικρή. Ήμουν ένα μοναχικό και πληγωμένο παιδί, μέσα σε μια ταλαιπωρημένη, λόγω των συνθήκων της εποχής εκείνης, οικογένεια. Μεγάλωσα σε ένα χωριό, αλλά σε ένα σπίτι αστικό. Το μόνο που δεν είχαμε ήταν η φτώχεια, αλλά υπήρχαν άλλα, εξίσου σοβαρά. Πόνος, πένθος, φόβος, εγκατάλειψη. Και όλα όσα με αυτά συνεπάγονται. Πάντα ήθελα να φεύγω. Να πετάει η ψυχή μου μαζί με τα πουλιά που φόλιαζαν στα δέντρα του κήπου μας. Και έβρισκα παρηγοριά να καταφεύγω στα φτωχά σπίτια του χωριού, γιατί εκεί ένιωθα τη χαρά της συναναστροφής. Ή να κόβω φωτογραφίες από τα περιοδικά που διάβαζε η μητέρα μου και να κάνω δικές μου ιστορίες. Όταν έμαθα να γράφω, τις έγραφα και όλες αυτές τις ιστορίες. Το πρώτο βιβλίο μου, το «Κόκκινο σπίτι», είναι καθαρά αυτοβιογραφικό. Το έγραψα σε ηλικία 19 χρονών. Λέει πώς ένα μικρό παιδί βίωνε μέσα στην οικογένειά του τις επιπτώσεις του εμφύλιου εκείνη την εποχή. Αργότερα μπήκα πολλές φορές στον πειρασμό να το ξαναγράψω αυτό το βιβλίο. Θα το έγραφα ασφαλώς καλύτερα, αλλά δεν ήθελα να χαλάσω αυτή την άγκουρη και αυθόρμητη γραφή του. Πάντα ήθελα και θέλω να είμαι μαζί με τους άλλους, όλους τους άλλους. Δεν υπήρξα ποτέ αποστασιοποιημένη από κανέναν και από τίποτα. Γράφοντας, έχω την αίσθηση ότι βρίσκεται απέναντί μου ο αναγνώστης και τα λέμε. Τα λέμε απλά, φιλικά και όσο το δυνατόν πιο αληθινά. Γελάμε μαζί, κλαίμε, κοροϊδεύουμε τα ψεύτικα και τα στημένα, αυτοσαρκαζόμαστε, τσακίζουμε κάποιες καταστάσεις που μας πληγώνουν, περπατάμε χέρι-χέρι στα στενά και αφώτιστα μονοπάτια της ψυχής. Και αυτό είναι αφάνταστα γοητευτικό για μένα και τρυφερό και πολύχρωμο. Ξεκινώ να γράψω ένα βιβλίο και το βάζω πάντα σαν πρόκληση στις δυνατότητές μου, ξεκινώντας να γράψω ένα βιβλίο. Βάζω δύσκολα στον εαυτό μου και τον προκαλώ να τα καταφέρει. Νιώθω σαν είναι η πρώτη φορά, το ίδιο άγχος, την ίδια αγάπη, την ίδια ανασφάλεια της πρώτης φοράς. Σαν να μην έχει μεσολαβήσει τίποτα πιο πριν. Και έχω την αγωνία, αν θα τα καταφέρω, αυτή την επαφή, τη μαγεία, να κερδίσω ξανά αυτή την επαφή και τη μαγεία του να είμαστε με αυτόν τον τρόπο που ξέρω εγώ, του να είμαι μαζί με τους άλλους. Ποτέ δεν ήταν επειδή οξύ μου να προβάλλομαι. Ό,τι έχει γίνει για μένα έγινε μόνο του, χωρίς μεθοδεύσεις. Έγινα όσο έγινα γνωστή, από στόμα σε στόμα, από ψυχή σε ψυχή καλύτερα. Πιστεύω πως ένα βιβλίο είναι πετυχημένο αν ανοίξει ένα παράθυρο στην ψυχή του αναγνώστη, αν ξεδιπλώσει τη σκέψη του, αν κάνει μια χορδή μέσα του να βγάλει ήχο, αν του χαρίσει ένα όνειρο, αν κάνει έστω και για λίγο τη ματιά του πιο τρυφερή.
Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρχει βαθιά αγάπη για τον άνθρωπο από τον γράφοντα. Αν ο ίδιος δεν έχει πλανηθεί στα υπόγεια της ζωής. Δεν μπορείς να γράφεις για τη ζωή και εσύ να είσαι ένας μακρινός, θωρακισμένος θεατής. Αν δεν έχει χαρακές η δική σου ψυχή, πού θα βρει κανάλι να τρέξει το δάκρυ του άλλου. Αυτό που δεν φοβήθηκα ποτέ στην πορεία μου ήταν το ρίσκο. Η άκρη του βράχου, όπως είναι και ο τίτλος του βιβλίου που τώρα γράφω. Και ρισκάροντας μπορεί να πλήρωσα κάτι παραπάνω, αλλά δεν ζήτησα ποτέ τα ρέστα από τον ταμείο. Κι ούτε μετάνιωσα για τίποτα. Έμαθα πολλά και σημαντικά. Έμαθα να γνωρίζω τις πληγές των ανθρώπων και να μπορώ να τις ακουμπώ. Έμαθα να χαίρομαι για τα απλά καθημερινά πράγματα, που όταν τα στολίσουμε με ένα όνειρο γίνονται τόσο σπουδαία. Έμαθα να υψώνω ένα πανό κάθε ξημέρωμα στην ψυχή μου, που να γράφει με πολύχρωμα γράμματα «Καλημέρα». Άσχετα τι με κυνηγά ή τι θα ακολουθήσει στην πορεία. Έμαθα να μην έχω κενά μέσα μου. Μέσα από το άδειο καπέλο μου, έμαθα σαν το μάγο να βγάζω ένα λευκό περιστέρι. Το μόνο κενό που με βασανίζει πάντα είναι το κενό της λευκής σελίδας. Ξέρω τι θα κάνω, βλέπω τις εικόνες ζωντανές στο μυαλό μου, ξέρω τους ήρωες, αλλά πρέπει να τα καταφέρω να τους δώσω δύναμη, να τους δώσω ζωή, να κάνω να χτυπάει η καρδιά τους πάνω στο λευκό χαρτί. Οι ήρωες στα βιβλία μου είναι συνήθως άνθρωποι που έχουν πληγές, αλλά έχουν και όνειρα. Έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία σε αυτούς που επιμένουν να φυτεύουν βολβούς σε ένα σωρό κοπριάς. Σε αυτούς που χάθηκαν μέσα στο παραμύθι τους και ψάχνουν ένα καινούριο παραμύθι για να σωθούν. Δεν κρίνω κανένα. Δεν δίνω άλοθη συνήθως στους ας πούμε κακούς ήρωές μου, ρίχνοντας το βάρος στην παιδική τους ηλικία, γιατί ξέρω πόσο καθοριστική είναι για κάθε άνθρωπο. Ύστερα οι λέξεις. Το πιο δύσκολο για μένα είναι να βρω τις κατάλληλες λέξεις που θα μπορέσουν να σηκώσουν τη δυναμική του συναισθήματος. Δεν θέλω οι λέξεις να είναι απλά, να φαίνονται απλά σαν φουσκωμένα μπαλόνια. Θέλω να έχουν μυρωδιά, βάρος, χρώμα. Και μου συμβαίνει πάρα πολύ συχνά να κάθομαι 5 ώρες, παραδείγματος χάρη, και να έχω γράψει 2 σελίδες. Με ρωτούν πολλές φορές από πού παίρνετε τις ιδέες σας. Από αυτό που λένε έμπνευση. Από παντού. Μια απέραντη έμπνευση είναι όλος ο κόσμος. Και εγώ αισθάνομαι σαν να έχω μια κάμερα στην ψυχή μου που χωρίς να το επιδιώκω συνεχώς καταγράφει. Δεν είμαι από εκείνους που σηκώνονται πρωί-πρωί και παίρνουν θέση σε ένα γραφείο. Ασχολούμαι και μ' αρέσει να κάνω 1000 πράγματα που μου δίνουν χαρά και αρμονία. Πιστεύω πως όλοι οι άνθρωποι μπορούν να νιώθουν τη χαρά της δημιουργίας, καθένας με τον τρόπο του. Το χειρότερο είναι η απραξία, η μιζέρια, η πλήξη. Δεν αγαπά ο Θεός τα σκοτεινά βλέμματα, τα κρυμμένα σε βαθιές τσέπες χέρια. Μέσα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάμε, πρέπει να φροντίσουμε να διαφυλάξουμε την ιερότητα του μικρού κοσμού μας, την αυθεντικότητά μας, τους στόχους και τα όνειρά μας. Χρειαζόμαστε απόλυτα την επαφή μεταξύ μας, τις μικρές μας υπερβάσεις, τις προσωπικές μας δραπετεύσεις. Χρειαζόμαστε απόλυτα την ποίηση της ψυχής μας. Αν θέλετε, μπορώ να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το τελευταίο βιβλίο μου που κυκλοφορεί, επειδή είναι ως επιτοπλίστο νέα παιδιά και αυτό αρέσει, λέει, στους νέους ιδιαίτερα. Εμείς που κάναμε ψίχουλα την ψυχή μας για να ταΐσουμε τα όρνια. Εμείς που περπατήσαμε μέσα στη βροχή γιατί δεν καταδεχτήκαμε να πάρουμε την ομπρέλα που μας πρόσφεραν οι άλλοι επαμοιβοί. Εμείς που περπατήσαμε στον υπόνομο με ένα τριαντάφυλλο στο χέρι. Εμείς που κάναμε το δράκο του που φόλιαζε μέσα μας να χαμογελάσει. Εμείς που φτάσαμε στην άκρη του γκρεμού μόνο και μόνο για να απολαύσουμε τη θέα. Εμείς που δεν ζητήσαμε ποτέ τα ρέστα της ζωής μας από τον ταμείο. Εμείς που χωθήκαμε στη λάσπη για να σώσουμε ένα σκουλίκι από το ράμφος μιας κάριας.
εμείς τα μπάσταρδα του Θεού, που ζούμε πάντα με τη φαντασίωση πως μας έχει αδυναμία. Να είμαστε, λέει, σε μια βαρκούλα και να έχει φεγγαράδα και να ρουμενίζαμε. Σας ευχαριστώ πολύ.